Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Η Εκκλησία στο Χρόνο» που επιμελείται και παρουσιάζει ο πατέρας Κωνσταντίνος Μίχογλου. Αγαπητοί μου, καλησπέρα σας. Είδαμε στην προηγούμενη εκπομπή μας την επικράτηση της Ορθοδοξίας με την σύγκληση της Δεύτερης Οικουμενικής Συνόδου και μερικά στοιχεία των οριγενιστικών ερίδων. Σήμερα θα συνεχίσουμε με αυτές και πώς εξελίχθηκαν σε προσωπικό διωγμό του Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Στην Αίγυπτο και στην Παλαιστίνη οι οριγενιστικές έρηδες ξανάρχισαν εντονότερες. Αφορμή έδωσε ο Θεόφιλος Αλεξανδρίας, ο οποίος στην Πασχάλια Επιστολή του το 399 έγραψε εναντίον του ανθρωπομορφισμού. Οι μοναχοί δυσαρεστήθηκαν, κατέβηκαν ομαδικά στην Αλεξάνδρεια και απείλησαν τον Θεόφιλο, ο οποίος τους υποσχέθηκε ότι θα καταδικάσει τον Οριγένη. Η κατάσταση χειροτέρεψε όταν ο Θεόφιλος καταδίωξε τον πρεσβύτερο Ισίδωρο, που μέχρι τότε ήταν δικός του άνθρωπος, γιατί δεν του παρέδωσε ένα χρηματικό ποσό και το διέθεσε για τους φτωχούς. Ο Ισίδωρος, αφού καθαιρέθηκε, βρήκε καταφύγιο στους μοναχούς της Νητρίας, όπου τον δέχθηκαν οι μοναχοί και κυρίως οι μακροί αδελφοί, τέσσερα αδέρφια που διακρίνονταν για τη μόρφωση και την ευσέβειά τους και ονομάζονταν μακροί γιατί ήταν ψηλοί στο ανάστημα. Ένας από αυτούς, ο Διόσκορος, ήταν επίσκοπος Ερμουπόλεως. Οι αδελφοί θέλησαν να μεσολαβήσουν για τον Ισίδωρο και ο Θεόφιλος όχι μόνο δεν τους άκουσε, αλλά θύμωσε και τους καταδίωξε. Κάλεσε σύνοδο στην Αλεξάνδρεια, καταδίκασε τον Οριγένη και τα έργα του και αποκήρυξε τους οριγενιστές. Έτσι χρησιμοποίησε τον αντιοριγενισμό ως πρόσχημα για να πετύχει τους σκοπούς του. Στην έρημο της Νητρίας οι μοναχοί προκάλεσαν αναταραχή. Ο Θεόφιλος με στρατό πήγε στην Νητρία για να συλλάβει τους μακρούς αδερφούς. Αυτοί κρύφτηκαν, έκαψαν τις εγκαταστάσεις τους και συγκάλεσε και άλλη σύνοδο στην Νητρία. Όταν γύρισε στην Αλεξάνδρεια έγραψε επιστολές προς διάφορους επισκόπους για τις επιτυχίες του. Ο Ιερώνυμος και ο Επιφάνιος του έγραψαν επενετικά για τα κατορθώματά του, οι επίσκοποι της Παλαιστίνης όμως έγραψαν ότι θα δεχθούν τους διωγμένους μοναχούς. Οι μακροί αδελφοί, ο Ισίδωρος και 100 μοναχοί πήγαν ως πρόσφυγες στην Παλαιστίνη. Ο Θεόφιλος έγραψε στην Παλαιστίνη να τους διώξουν και να ξεριζώσουν τον οριγενισμό. Ο Επιφάνιος κάλεσε σύνοδο στην Κύπρο, έστειλε τα πρακτικά της στην Κωνσταντινούπολη και ζήτησε από τον Ιωάννη Χρυσόστομο να μην διαβάζει τα βιβλία του Οριγένη. Ο Χρυσόστομος δεν του απάντησε. Οι πρόσφυγες μαζί με τους μακρούς αδελφούς πήγαν στην Κωνσταντινούπολη για να μπορέσουν να βρουν το δίκιο τους. Εκεί ο Χρυσόστομος τους περιποιήθηκε, χωρίς όμως να τους δεχθεί σε κοινωνία. Έγραψε και στο Θεόφιλο, ο οποίος αντί να απαντήσει έστειλε μοναχούς να κατηγορήσουν τον Χρυσόστομο ως οριγενιστή επειδή προστάτευε τους μακρούς αδελφούς. Πίστεψε σε φήμες ότι τους δέχθηκε σε κοινωνία. Έγραψε στο Χρυσόστομο με ύφος ιταμό. Οι μοναχοί της Νητρίας κατόρθωσαν με την αυτοκράτηρα Ευδοξία να φυλακιστούν οι μοναχοί του Θεοφίλου και να καλέσουν και τον ίδιο να απολογηθεί. Τότε ο Θεόφιλος ζήτησε από τον Επιφάνιο να πάει στην Κωνσταντινούπολη και να ελέγξει φιλικά το Χρυσόστομο. Ο Επιφάνιος πήγε και μόλις έφτασε, χειροτώνησε ένα διάκονο στη μονή που εγκαταστάθηκε. Ο Χρυσόστομος τον κάλεσε να τον φιλοξενήσει, αλλά του απάντησε ότι πρέπει πρώτα να διώξει τους οριγενιστές μοναχούς και να αποκηρύξει τον Οριγένη. Ο Χρυσόστομος του απάντησε ότι περιμένει την απόφαση συνόδου και ο Επιφάνιος πίστεψε ότι αυτό αποτελεί συνωμοσία με τους οριγενιστές. Ήθελε να μιλήσει στον Ναό των Αγίων Αποστόλων και να αφορήσει το Χρυσόστομο.
Ύστερα από αυτά, ο Χρυσόστομος έστειλε το διάκονό του Σεραπείωνα, ο οποίος του είπε ότι έπραξε αντικανονικές πράξεις και να είναι προσεκτικός γιατί ο λαός είναι αφοσιωμένος στον επίσκοπό του και μπορεί να πάθει κακό. Ο Επιφάνιος κατάλαβε όσα του είπε και έφυγε με πλοίο για την Κύπρο, δεν έφτασε όμως εκεί γιατί πέθανε στο ταξίδι του 403. Με τις αντικανονικές του ενέργειες ενίσχυσε τους εχθρούς του Χρυσοστόμου και τώρα θα ακολουθούσαν τα χειρότερα. Ο Θεόφιλος έκρινε ότι ήταν κατάλληλος ο καιρός να πάει ο ίδιος στην Κωνσταντινούπολη. Όταν έφτασε εκεί τον υποδέχθηκαν στο λιμάνι οι ναύτες των Αλεξανδρινών σιτοφόρων πλοίων, είχε μαζί του πολλούς επισκόπους και ύφος δικαστή. Ήξερε την δυσαρέσκεια της Ευδοξίας και της αυλής για τον Χρυσόστομο, προσετερίστηκε τους εχθρούς του και με χρήματα που έδωσε προσπάθησε να επηρεάσει τις αρχές στην πρωτεύουσα. Αποφάσισαν να καλέσουν σύνοδο στην οποία θα έκριναν τον Χρυσόστομο και επειδή δεν τολμούσαν να συνεδριάσουν στην Κωνσταντινούπολη, πήγαν απέναντι στη Χαλκιδόνα 36 επίσκοποι σε ένα προάστιο παρά την Δρίν. Οι κατηγορίες εναντίον του Χρυσοστόμου ήταν ανυπόστατες και γελίες. Ο Χρυσόστομος ζήτησε να απομακρυνθούν από τη σύνοδο οι φανεροί εχθροί του. Στο μεταξύ, άλλη σύνοδος στην Κωνσταντινούπολη από 40 μικρασιάτες επισκόπους συνεδρίαζε για την υπόθεση του Θεοφύλου με σοβαρές κατηγορίες εναντίον του. Η αυλή επέμεινε στις κατηγορίες εναντίον του Χρυσοστόμου και η σύνοδος παρά την Δρίν τον καθαίρεσε. Ο αυτοκράτορας Αρκάδιος επικύρωσε την απόφαση και ετοιμαζόταν να τον εξορίσει. Ο λαός εξεγέρθηκε και ο Χρυσόστομος, επειδή δεν ήθελε να γίνει επανάσταση, παραδόθηκε μόνος του κρυφά και τον μετέφεραν στη Βυθινία. Ο Θεόφιλος συμφιλιώθηκε με τους μακρούς αδελφούς, οι οποίοι ζήτησαν συγγνώμη. Η εξορία του Χρυσοστόμου δεν κράτησε πολύ, ύστερα από σεισμό η αυτοκράτηρα τον ανακάλεσε και ο Χρυσόστομος όταν επέστρεψε ζήτησε να συγκληθεί σύνοδος για να ακυρώσει την καταδίκη του. Ο λαός έκανε ταραχές. Έτσι ο πόλεμος εναντίον του Οργενισμού μεταβλήθηκε σε προσωπικό πόλεμο εναντίον του Χρυσοστόμου, τον οποίο αντιπαθούσε ο Θεόφιλος. Ως τώρα καταδίκαζαν σε συνόδους μόνο τα έργα του Οργένη, τα οποία και ο Πάπας Αναστάσιος αναθεμάτισε στη Δύση. Αργότερα στηρίχθηκαν στις πλάνες του Οργένη και καταδίκασαν και τον ίδιο, πάντως μετά τα θλιβερά αυτά γεγονότα για ένα μεγάλο διάστημα δεν ασχολήθηκαν με τον Οργένη. Θα δούμε λίγο την εξάπλωση του χριστιανισμού στην Αρμενία. Είδαμε ότι στη χώρα αυτή διαδόθηκε ο χριστιανισμός με μεγάλη ευκολία. Οι διάδοχοι του Γρηγορίου Φωτιστού κρατούσαν το αξίωμα του καθολικού επί ένα αιώνα. Ο βασιλιάς Τυράν σκότωσε ένα καθολικό επειδή τον κατηγορούσε για την ανηθικότητά του και διόρισε κατόπι άλλους που ήθελε ο ίδιος. Ο διάδοχός του όμως, Αρσάκ, αποκατάστησε στο αξίωμα τον απόγονο του Γρηγορίου Νερσί το 353. Ο Νερσής έζησε στην Καπαδοκία και γνώρισε εκεί τον ασκητισμό και τη χριστιανική ζωή, την οποία προσπάθησε να μεταδώσει και στην εκκλησία του όταν έγινε καθολικός. Κάλεσε την πρώτη σύνοδο στην Αστιτάτ το 365 και σύνταξαν κανόνες που αναφέρονται στην πειθαρχία. Μοναστήρια, σχολεία και φιλανθρωπικά ιδρύματα άρχισαν να ιδρύονται. Πάλι όμως άρχισαν συγκρούσεις ανάμεσα στο βασιλιά που έδινε το κακό παράδειγμα γιατί τον έλεγχε. Όταν βασίλεψε ο Παπ, παρόλο που ήταν μικρός και ανήλικος, τον κινδεμόνευε ο Νερσής. Έδειξε τέτοια νηθικότητα που ο καθολικός του απαγόρεψε να μπει στην εκκλησία και ο βασιλιάς τον φυλάκισε. Μέχρι την εποχή αυτή, αν και υπήρχαν αυτές οι έρηδες, τον καθολικό της Αρμενίας τον χειροτονούσε ο Μητροπολίτης Κεσαρίας της Καπαδοκίας και εξαρτιόταν από αυτόν. Πρώτος ο Παπ κατάργησε την παράδοση αυτή. Ακολούθησε μια περίοδος γεμάτη εκκλησιαστικές ανομαλίες και ο Μέγας Βασίλειος δεν μπόρεσε να φέρει την ηρεμία όταν έφτασε στη μεθοριακή πόλη Σάταλα. Ο Παπ και η διαδοχή του έκαναν επεμβάσεις στην εκκλησία, δίμευσαν την περιουσία της, άλλαξαν τα εκκλησιαστικά άμφια και διέτασαν να χειροτονούν επισκόπους ακατάλληλα πρόσωπα. Ο βασιλιάς Χορσόης αποκατάστησε τους απογόνους του Γρηγορίου Φωτιστού και εγκατάστησε το 390 καθολικό τον Τσαχάγ, τον Ισαάκ δηλαδή, το Μέγα, γιο του Νερσί, ο οποίος αναμόρφωσε την εκκλησία. Είχε βοηθό τον Μεσρόπ, κατόπι καθολικό, ο οποίος επινόησε το αρμενικό αλφάβητο, μετέφρασε την Αγία Γραφή και Έλληνες πατέρες και έτσι δημιούργησε την αρμενική φιλολογία και το χριστιανικό πολιτισμό στη χώρα.
Από την εποχή αυτή επικράτησε στην Εκκλησία η αρμενική γλώσσα. Έτσι η Εκκλησία της Αρμενίας αποσπάστηκε από την ελληνική και σε αυτό συνετέλεσε ο πόθος των Αρμενίων να είναι εθνικώς ανεξάρτητοι και να μην δέχονται ξένες επιδράσεις. Ακόμη όμως και η περσική επέμβαση που ήταν ισχυρή στο τέλος του 4ου αιώνα τους ανάγκαζε να απομακρύνονται από τους Βυζαντινούς για να μην δίνουν υποψίες στους Πέρσες. Στη χώρα της Περσίας η βασιλική δυναστεία έμεινε προσκολλημένη στην ζωροαστρική θρησκεία και από την εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου το χριστιανισμό θεωρούσαν ως θρησκεία ξένη και συνδεδεμένη με τους εχθρούς των Περσών, τους Ρωμαίους και τους Αρμενίους. Για το λόγο αυτό έγιναν σφοδροί διωγμοί εναντίον των χριστιανών από το 338 μέχρι το 387, οπότε διεξαγόταν και πόλεμος. Ο Κωνσταντίνος έγραψε στον Σαρόπτο Β' για τους χριστιανούς, αυτό όμως έκανε τη θέση τους δυσκολότερη. Στη διάρκεια του πολέμου, την εποχή του Κωνσταντίου, έπιασαν τον Σίμωνα, αρχηγό των Ναζαρινών, δηλαδή τον επίσκοπο της πρωτεύουσας Σελευκίας Κτησιφόντος, και του ζήτησαν να πληρώσει βαρύτατο φόρο, γιατί ενώ κατοικεί στη χώρα, συμμερίζεται τα αισθήματα του Ρωμαίου Αυτοκράτορα, που είναι εχθρός της. Έτσι άρχισε ο διωγμός το 340 που κράτησε 40 χρόνια μέχρι τη βασιλεία του Σαπόρτου Δευτέρου και είχε θύματα 16.000 χριστιανούς όπως λέει ο Σωζόμενος. Πολλοί ιερείς και επίσκοποι θανατώθηκαν. Ο διωγμός αυτός όμοιαζε με τους διωγμούς που υπέφεραν οι χριστιανοί την εποχή των ιδωλολατρών Ρωμαίων Αυτοκρατόρων. Ο Σαπόρο Τρίτος 383 έως 388 συνθηκολόγησε με τον Θεοδόσιο, έπαυσε τους διωγμούς και η Εκκλησία κατόρθωσε να αναδιοργανωθεί. Τοποθετήθηκε επίσκοπος στην πρωτεύουσα που η θέση έμενε κενή από το 346 και επίσκοποι σε άλλες επαρχίες. Στη σύνοδο του 410 συγκεντρώθηκαν 40 επίσκοποι από 5 επαρχίες που είχαν προκαθήμενο τον καθολικό της Σελευκίας Κτησιφόντος. Στην αναδιοργάνωση αυτή βοήθησαν σημαντικά οι χριστιανοί της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Υπήρχαν όμως και διαφορές με τις γειτονικές εκκλησίες. Στον 4ο αιώνα έζησε ο κυριότερος αντιπρόσωπος της χριστιανικής Συριακής Γραμματείας, ο Εφραίμος Ήρος, διάκονος στην εκκλησία της Νησίβεως, και όταν το 363 η πόλη αυτή έπεσε στα χέρια των Περσών, έφυγε με άλλους κατοίκους και πήγε στην Έδεσα, όπου έγραψε τα δογματικά και εξηγητικά του έργα, τα οποία τον έκαναν περίφημο. Όταν επικράτησε η ειρήνη στο τέλος του αιώνα, ο επίσκοπος Μαρτυριουπόλεως Μαρουθάς έγινε ο προτεργάτης στην αναδιοργάνωση της εκκλησίας. Πήγε πολλές φορές πρεσβευτής στον βασιλέα των βασιλέων και έμεινε στην Αντιόχεια, στη Μικρά Ασία και στην Κωνσταντινούπολη. Στη σύνοδο του 410, στην πρωτεύουσα έβαλε τις βάσεις για την ανόρθωση της εκκλησίας με τη βοήθεια της εκκλησίας της Αντιοχίας. Θα πάρουμε μια μουσική ανάσα στο σημείο αυτό και αμέσως μετά θα δούμε την χριστολογική διδασκαλία των προδρόμων του Νεστοριανισμού. Thank you.
Οι συζητήσεις και οι έρηδες που συνέβησαν στη διάρκεια του 5ου και του 6ου αιώνα συνεχίζονταν με τον καθορισμό της σχέσεως που είχε η θεότητα και η ανθρωπότητα στο Χριστό. Εξέταζαν αν υπήρχε πραγματική διαφορά ανάμεσα στο ανθρώπινο και στο θείο στοιχείο του ή αν το θείο απορρόφησε το ανθρώπινο. Αν τα δύο στοιχεία αυτά είναι διαφορετικά, ποιος είναι ο χαρακτήρας των ανθρωπίνων ενεργειών του Χριστού? Ενεργούσε δηλαδή ο Θεός μόνος ή και ο άνθρωπος που ενώθηκε με μυστηριώδη τρόπο με το Θεό? Οι απαντήσεις αυτές είχαν και πρακτικά αποτελέσματα στη χριστιανική ζωή πέρα από τις θεωρητικές συζητήσεις. Αν οι ενέργειες του Χριστού δεν ήταν θείες, τότε το Ευαγγέλιο χάνει την αξία του και οι άνθρωποι δεν θα δέχονται την Εκκλησία ούτε θα την προσέχουν. Αν το θείο και το ανθρώπινο συνυπάρχουν στο Χριστό ως δύο διαφορετικά στοιχεία, πώς μπορεί η ενέργεια να είναι θεία και αν το ανθρώπινο απορροφήθηκε από το θείο, πώς μπορεί τότε η αμαρτωλή ανθρώπινη φύση να αναγεννηθεί με την ενσάρκωση του Λόγου του Θεού, αφού μέσα σε αυτή καταργήθηκε η ανθρώπινη φύση? Παλαιότερα οι Αριανοί φαντάζονταν το θείο Λόγο ως μια ζωτική αρχή που καταλάμβανε τη θέση της ανθρώπινης ψυχής στο Χριστό. Η κρίση όμως προήλθε από την Αντιοχιανή σχολή. Μερικοί από τους αντιπροσώπους της ήθελαν να διατηρήσουν τη διάκριση ανάμεσα στο θείο και στο ανθρώπινο στοιχείο και δέχονταν δύο στοιχεία ενωμένα ως προς τις ενέργειες που έκαναν. Η ένωση όμως αυτή ήταν ηθική, όχι πραγματική. Οι Αλεξανδρινοί θεολόγοι από το άλλο μέρος ήθελαν να τονίσουν το θείο χαρακτήρα στις ενέργειες του Χριστού για την απολύτρωση. Έτσι, σε μερικές περιπτώσεις το ανθρώπινο στοιχείο στην ανάμιξη που έκαναν φαινόταν ως μη πραγματικό. Δίδασκαν ότι στον ενσαρκωμένο Λόγο του Θεού υπάρχει μία ενσαρκωμένη φύση. Οι Αντιοχιανοί όμως δίδασκαν ότι υπάρχουν δύο φύσεις και χρησιμοποιούσαν αυτή τη λέξη για να εκφράσουν καθένα από τα στοιχεία αυτά που ήθελαν να ξεχωρίσουν. Το ζήτημα για κάθε σχολή ήταν πολύ σημαντικό και οι διδασκαλίες που αναπτύχθηκαν για να αποκρούσουν διάφορους αιρετικούς. Η σύγχυση επικρατούσε γιατί οι όροι που χρησιμοποιούσαν δεν ήταν σαφώς καθορισμένοι και δεν τους καταλάβαιναν όλοι με τον ίδιο τρόπο. Δεν είχαν ξεκαθαρισμένη τη διάκριση ανάμεσα στις λέξεις «φύση» και «υπόσταση». Οι Αλεξανδρινοί δεν δέχονταν τον όρο «δύο φύσεις» που νόμιζαν ότι σημαίνει «δύο υποστάσεις» και διαλύει την ενότητα στο Χριστό. Ακόμη στις έρηδες αυτές έπαιξε ρόλο και η αντιζηλία ανάμεσα στους θρόνους της Αλεξανδρίας και της Κωνσταντινούπολεως. Γενικά οι πιστοί χριστιανοί πίστευαν ότι ο Χριστός είναι Θεός και άνθρωπος συγχρόνως. Οι θαυματουργικές ενέργειες του Χριστού αποδίδονταν στο θεϊκό στοιχείο του, ενώ οι ταπεινώσεις, τα πάθη και ο θάνατος στο ανθρώπινο. Χρησιμοποιούσαν τις εκφράσεις «Θεός γεννηθείς», «Θεός παθών». Μερικοί από τους εκκλησιαστικούς συγγραφείς παλαιότερα μίλησαν για το θέμα αυτό. Ο Ιγνάτιος χρησιμοποιεί τη λέξη «σαρκοφόρος» για τον ενανθρωπίσαντα Υιό του Θεού, ο Ειρηναίος μιλάει για την ένωση του Λόγου με το πλάσμα του και ο Τερτιλιανός χρησιμοποιεί τις λέξεις «κομίξτους» και «κομίξτιο», δηλαδή «μικτός» και «μίξη», ενώντας βέβαια την αχώριστη ένωση των δύο φύσεων και όχι τη σύγχυση ή την αλλίωσή τους και μεταβολή τους. Ο Απολληνάριος, επίσκοπος Λαοδικίας, ήταν σημαντική προσωπικότητα, ένας από τους πιο αφοσιωμένους υποστηρικτές του Συμβόλου της Νικαίας, φίλος του Μεγάλου Αθανασίου και του Μεγάλου Βασιλείου. Με μεγάλη μόρφωση, γνωστός για τις προσπάθειές του να αντιμετωπίσει το διάταγμα του Ιουλιανού που απαγόρευσε την κλασική παιδεία στους χριστιανούς. Προσπάθησε να εξετάσει το πρόβλημα, παρακινημένος περισσότερο από λόγους θρησκευτικούς παρά θεωρητικούς. Πίστευε ότι η σωτηρία πετυχαίνεται από τέλειο άνθρωπο ενωμένο με τον τέλειο Θεό. Αφού κατά την άποψή του τέλεια φύση και πρόσωπο είναι αχώριστα, αν λοιπόν δεχόταν δύο τέλειες φύσεις θα δεχόταν και δύο τέλεια πρόσωπα. Όμως δύο πρόσωπα είναι αδύνατο να ενωθούν. Γι' αυτό έλεγε «δύο τέλεια εν γενέστε ουδύνατε». Για να λύσει το πρόβλημα δέχτηκε ότι ο άνθρωπος είναι τρισύνθετος όπως έλεγε και ο Πλάτων. Ο άνθρωπος έλεγε έχει σώμα και λογική ψυχή ή νου και άλογη ή ζωική ψυχή. Η ανθρώπινη φύση του Χριστού είχε σώμα και άλογη ψυχή ενώ τη θέση του νου την πήρε ο Θείος Λόγος. Έτσι επειδή ελάττωνε το ανθρώπινο στοιχείο του Χριστού δεν δεχόταν ότι ήταν πρόσωπο γιατί δεν ήταν τέλειο. Γι' αυτό και στο Χριστό έχουμε προσωπική ένωση και ο Χριστός έχει ένα πρόσωπο, δηλαδή ένα άτομο, μία συνείδηση του εγώ, το Θεολόγο. Αυτό το εξέφραζε με τη φράση
ου δύο φύσεις των ένα Θεόν, αλλά μίαν φύσιν του Θεού Λόγου σε σαρκωμένην. Φύσιν, άτομο, πρόσωπο καθεαυτό, ονόμαζε μόνο τη Θεία, όχι και την ανθρώπινη, γιατί αυτή δεν ήταν τέλεια και γιατί αλλιώς θα υπήρχαν δύο πρόσωπα. Μιλούσε επίσης για ουσιώδη ένωσιν, φυσικήν ένωσιν, σύνθετον φύσιν και δεχόταν τη μετάδοση των ιδιωμάτων ανάμεσα στα ενωμένα στοιχεία, λέγοντας ότι η Θεία Φύση γεννήθηκε, έπαθε, πέθανε, η ανθρώπινη φύση θεώθηκε και προσκυνείται. Στην αρχή κατάλαβαν μονάχα την πλάνη του σχετικά με την ελάττωση του ανθρωπίνου μέρους στο Χριστό και ο Γρηγόριος Ναζιασινός είπε ότι αν στην ενανθρώπιση δεν προσλήφθηκε και ο ανθρώπινος νους, δεν θα μπορούσε ο νους να θεραπευτεί, διότι το απρόσληπτον και αθεράπευτον. Τον Απολληνάριο καταδίκασαν στη Ρώμη το 377, στην Αλεξάνδρεια, στην Αντιόχεια, στη Δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο και μετά από αυτή ο Θεοδόσιος με νόμους απαγόρευσε στους οπαδούς του τις λατρευτικές συγκεντρώσεις, χωρίς να εξαφανίσει και την αίρεση. Ο Απολληναρισμός ήταν επικίνδυνος, γιατί ο Απολληνάριος διέδιδε τα βιβλία του ψευδεπίγραφα με τα ονόματα του Ιουλίου Ρώμης, του Γρηγορίου Θαυματουργού και του Μεγάλου Αθανασίου. Πολλοί ασχολήθηκαν τότε με την αναίρεση των απόψεών του Απολληναρίου, κυρίως όμως ο Διόδωρος Επίσκοπος Ταρσού, σημαντική προσωπικότητα που έλαβε μέρος και στην Δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο και ήταν πιστός φίλος του Μελετίου Αντιοχίας και ικανός συγγραφέας και εξηγητής. Τώρα ήθελε να αποδείξει ότι ο Χριστός είχε ολόκληρο το ανθρώπινο στοιχείο στην ενανθρώπιση και ξεχώριζε αυτόν που ήταν Υιός του Θεού από τον Υιό της Μαρίας που ήταν και Υιός του Δαβίδ. Η διάκριση αυτή δεν είναι αναγκαστικά και χωρισμός, αλλά υπήρχε αυτός ο κίνδυνος. Ο Διόδωρος έλεγε ότι δεν υπάρχουν δύο Υιοί, χωρίς όμως να εξηγεί ικανοποιητικά την ενότητα. Για την Παρθένο Μαρία έλεγε ότι «να λέγεται Θεοτόκος, αν προστίθεται επίσης μητέρα ανθρώπου». Ο μαθητής του, Θεόδωρος, επίσκοπος Μοψουεστίας, διακρίθηκε ως ερμηνευτής και σοφός θεολόγος, όμως μετά το θάνατό του η μνήμη του αμαυρώθηκε και τελικά καταδικάστηκε το 533. Στην ερμηνεία του ακολουθούσε την ιστορική μέθοδο και σκανδάλιζε τους παραδοσιακούς λέγοντας ότι οι προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης δεν αναφέρονται στο Χριστό και ότι το άσμα ασμάτων είναι ένα συνηθισμένο ερωτικό ποίημα που δεν υποδηλώνει την αγάπη του Χριστού για την Εκκλησία. Ενδιαφερόταν να αποκρούσει τον αριανισμό και τον απολληναρισμό, γι' αυτό και επέμενε στο χωρισμό των δύο φύσεων του Χριστού, της Θείας και της Ανθρώπινης. Όταν μιλούσε για δύο φύσεις, δεχόταν και δύο πρόσωπα και επειδή χώριζε φύση και πρόσωπο, έλεγε τελείαν την φύση του Θεού Λόγου, φαμέν, και τέλειον το πρόσωπον, τελείαν δε και την του ανθρώπου φύση και το πρόσωπον ομοίως. Προσπαθούσε να αποδείξει ότι ανάμεσα στον άνθρωπο Ιησού και το Θείο Λόγο υπήρχε φαινομενική προσωπική ένωση που εκδηλωνόταν ως ενότητα γνώμης. Γι' αυτό έλεγε «όταν δε προς την ένωση να αποβλέψομεν, τότε εν το πρόσωπον άμφωτας φύσης κηρύττομεν». Δεν δεχόταν μία φύση γιατί τότε έπρεπε να δεχτεί ένα πρόσωπο, σύμφωνα με τη βασική σκέψη ότι η φύση και το πρόσωπο δεν χωρίζονται. Η ένωση των δύο φύσεων είναι συνάφεια και την παρομοίωζε με δύο σανίδες κολλημένες. Χρησιμοποιούσε τις φράσεις του Ευαγγελίου «ο λόγος εσκήνωσεν εν ημίν» και εκείνος δε έλεγε περί του ναού του σώματος αυτού. Όταν κανείς προσεύχεται με αφοσίωση μπορεί να λέγει ότι ο Θεός έπαθε και πέθανε. Όμως ο θεολόγος ξέρει ότι ο Θεός είναι απαθής και αθάνατος και το να μεταφέρει κανείς την ανθρώπινη αδυναμία στο Θεό ή τη θαυματουργική ιδιότητα στην ανθρώπινη φύση του Χριστού δεν είναι ακριβής ως προς το νόημα της εκφράσεως. Αφού δεν δεχόταν προσωπική ένωση, δεν μπορούσε να δεχθεί και μετάδοση των ιδιωμάτων των δύο φύσεων, γιατί το ένα πρόσωπο για το οποίο μιλούσε ήταν φαινομενικό. Έτσι απέφευγε τις φράσεις «ο Θεός γεννήθηκε», «έπαθε» και για την Παρθένο Μαρία έλεγε «ουχ η Θεία Φύσης εκ Παρθένου γεγέννηται, γεγέννηται δε εκ της Παρθένου, ο εκ της ουσίας της Παρθένου συστάς». Την ονόμαζε «ανθρωποτόκο» και όχι «θεοτόκο». Θα σταματήσουμε εδώ και στην επόμενη εκπομπή θα δούμε πώς ο Νεστόριος έφτασε στα άκρα αυτές τις διδασκαλίες, τη σύγκρουση του Νεστορίου και του Κυρίλλου Αλεξανδρίας και την σύγκληση της Τρίτης Οικουμενικής Συνόδου για την διευθέτηση της Έριδας. Χαίρετε.